Μπέραμε την ημέρα, προσπαθούμε να προετοιμαστούμε για την επανεκκίνηση του τουρισμού και παράλληλα να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών μας. Πια η πολιτική και η στόχευση γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένες, διότι έφτασε η μέρα, σε λίγες μέρες θα ανοίξουν τα αεροδρόμια μας στις ευρωπαϊκές χώρες και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προετοιμαστούμε ούτως ώστε να ανταποκριθούμε ακόμη μια φορά με επάρκεια και επιτυχία στα νέα δεδομένα. Ήταν πολύ σημαντική σύσκεψη με τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, τον αρμόδιο για την πολιτική προστασία, τον κύριο Νίκο Καρβαλιά, γιατί μας παρουσίασε το λεπτομερές σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο των εισερχομένων από τις πύλες εισόδου, από τα αεροδρόμια και πώς θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να γίνουν οι έλεγχοι όπως πρέπει και για να υπάρχει μια ασφάλεια για τους κατοίκους ότι πράγματι στα αεροδρόμια γίνεται αυτό που πρέπει για τον έλεγχο των εισερχομένων. Εμείς ως Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων έχουμε καθήκον να προετοιμάσουμε την κοινή γνώμη, να ενημερώσουμε και την κοινή γνώμη όλους τους πολίτες, τους κατοίκους των Ιωνίων Ίσων, αλλά ιδιαίτερα να προετοιμάσουμε τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους, στους χώρους εστίασης, στα ξενοδοχεία, τους εμπόρους που θα υποδεχθούν και αυτοί στα μαγαζιά τους, τους τουρίστες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αυτό θα μας δώσει μια ασφάλεια και θα είναι το πρώτο βήμα για την επιτυχία μας, να είμαστε ενημερωμένοι για το πώς θα δείξουμε το καλό πρόσωπο της Κέρκυρας των άλλων νησιών. Θα υποδεχθούμε πάντα με το φιλόξενο τρόπο μας, έστω φορώντας τη μάσκα, τους επισκέπτες μας και παράλληλα θα στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε μια πολιτεία που σέβεται τη δημόσια υγεία, σέβεται τους διεθνείς κανόνες και αυτό, όπως είπε ο Υπουργός και όπως το υπηρετούμε καθημερινά, θα είναι και η γέφυρά μας σε έναν διεθνή αδιαφυσβήτητο τουριστικό προορισμό ασφαλή. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Τα Ιόνια νησιά να βγουν πιο ενισχυμένα ως προς την αξιοπιστία τους και την τουριστική τους ταυτότητα.